Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, και σήμερα τρογό της τύχης, εδώ με όλο τον λαό, 10.000 άνθρωποι μαζί μας σήμερα. Τώρα όμως θα έρθει η Ιωσήφινα και θα δείτε και θα καταλάβετε. Νομίζω ότι θα ανοίξουν οι πόρτες, θα μπουν μέσα, θα σπάσουν θερμοπύλες, τα πάντα, θα γίνει χαμός. Ιωσήφινα Τσουγκανάκη! Καλησπέρα και από μένα! Ιωσήφινα, καλοκαίριασε νομίζω αρκετά. Εννοείται, δεν φαίνεται. Τις εξάψεις, οι ζέστες, αυτές, όλα. Αθλήματα ξεκινάμε. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα, Ιωσήφινα, γενικώς όλες οι κινήσεις να είναι πιο προσεγμένες. Δεν θέλω απότομες στροφές και τα λοιπά. Διότι μετά θα γίνουμε viral, θα γίνουμε νούμερο ένα, κάτι που έχει μάθει ο γιος μου, στις τάσεις. Γι' αυτό αργά, αργά στη στροφή και στη θέση σου. Στη θέση σου. Έτσι. Αργά, αργά, δεν είμαστε να παθαίνουμε άλλα. Αναστασία, Αλίνα, Γιάννη, καλώς ήρθατε. Εσείς έχετε καλοκαιρινή διάθεση? Εννοείται. Υπάρχει, έτσι. Μπράβο, με αυτή τη διάθεση να μείνετε. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με μία λεξομαχία που σημαίνει θέλω ταχύτητα και το χέρι στον μπάζερ. Η κατηγορία είναι εκλογές. Εκλογές σε 3, 2, 1, πάμε. Ο Γιάννης ήταν πιο γρήγορος, παρότι νομίζω είσαι και ο νεότερος. Θα τα μάθω σε λίγο αυτά. Λέγε. Εκλογικό τμήμα. Εκλογικό τμήμα. Ναι. Μπράβο, Τζον. Ρε παλικάρι μου. Έχω την αίσθηση ότι είσαι ο πιο μικρός από όλους, γιατί εγώ είμαι πιο μεγάλος εδώ που είμαι 22. Σε περνάω ένα χρόνο 23. Με περνάω σε ένα χρόνο 23, άρα έχεις ψηφίσει μπαγάσα. Ακριβώς. Πρόλαβε. Δεν σου φαίνεται, κοιτάξτε. Είναι 23, αλλά μοιάζει με 18, μην πω και 17. Αυτό θα σου βγει σε καλό αργότερα, να το ξέρεις, Γιάννη μου. Καλώς όρισες, πάρε 100 ευρώ να μάθεις. Θα σας βρήκα, ευχαριστώ. Μέχρι τα 23 τι έχεις προλάβει να κάνεις? Έχω πάει φαντάρος. Έχεις πάει φαντάρος. Καλό είναι αυτό. Ξεμπέρδεψες. Και δούλευα τα τελευταία 4 καλοκαίρια στην Κρήτη, σεζόν. Στην Κρήτη, σεζόν, πού σε ποια περιοχή? Ακούω. Στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Έχεις επιστρέψει Αθήνα μάχημος? Και έδωσα πανελλήνες μετά από 5 χρόνια. Μπράβο. Και πέρασα στο παιδαγωγικό στη Πάτρα είμαι τώρα. Τι λέρε, μεγάλε, μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραίος. Μετά από 5 χρόνια από το σχολείο ξανά. Ξανά έδωσα πανελλήνες. Καθαρνία, μπράβο σου. Καλή επιτυχία, Γιάννη μου. Γνωρίζουμε τώρα τη Λίνα. Γεια σα, Πέτρο. Του παίκτε του γνωρίζω τώρα και. Έχω εντοπίσει μέσα σε 2 λεπτά 2-3 πραγματάκια να δω αντιδράσεις. Όλοι λοιπόν οι παίκτες πριν αρχίσουν τα παιχνίδια κοίτανε πίσω τους δικούς τους κτλ. Η Λίνα κοίταγε όλο μπροστά. Όλο μπροστά. Λέω όλο μπροστά και θα γίνει, θα κατέβει στις εκλογές. Όχι, κοίταγε μπροστά γιατί είναι κάπου εκεί ένα νινί μέσα στο καροτσάκι. Είναι 17 μηνών αγοράκι. Δικό σου. Δικό μου. Το έφερε εδώ μαζί με το σύζυγο που το προσέχει. Βεβαίως, ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη για εσάς. Δύο άντρες στη Θεσσαλονίκη ήρθαν εδώ μαζί. Αυτό είναι, να η Λίνα. Να τους χαίρετε τους άντρες σου. Να σε καλά, να σε χαίρονται οι άντρες σου. Ευχαριστώ. Έχει αλλάξει πολύ η ζωή με το πιτσιρικά. Αρκετά. 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 Και δεν το είπε. Καλύτερο, προς... Το είπε προς το καλύτερο, αλλά ξέρεις, νιώθει μέσα της ότι. Εντάξει, μια κούραση υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια ωραία, κούραση. Είναι, ωραία, είναι, ωραία. Θα καθυστερήσουμε το σημερινό παιχνίδι όσο πιο πολύ μπορούμε. Να υποστεί και ο άντρας σου λίγα δυνατή. Μόνο εσύ, Λίνα, καλώς ήρθες. Και η Αναστασία μας. Έχω τη Λίνα από Θεσσαλονίκη, το Γιάννη που δεν μου είπα από πού είναι. Από τις Σέρες. Από τις Σέρες, όπα, Μακεδονία, 3 στα 3. Ναι. Πού? Σαλόνικα. Σαλόνικα, επιβίω σήμερα. Καλώ την να. Καλά σα βρήκα, πολύ καλά εσεί. Πάρα πολύ ωραία. Έχει φέρει μαζί σου λαό από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώ δεν μπορεί η οικογένειά μου να έρθει. Και οι φίλοι σου πού είναι, τα καθάρματα αυτοί που είναι όλοι. Δεν γινότανε. Δεν θέλανε. Ήρθα λίγο incognito. Η οικογένεια το ξέρει. Α, δεν το ξέρουν οι φίλοι σου. Συγγνώμη, σε βλέπουν τώρα στην Ελλάδα. Αλήθεια. Surprise. Κουκου! Να την! Ήρθε! Δεν σας το είπε! Τα χωλιτάρια δεν ξέρουν τίποτα. Κύριε, αυτό θα είναι ωραίο. Βέβαια, έχω να σου πω κάτι. Εάν τύχει και γυρίσει στη Θεσσαλονίκη 503 χιλιόμετρα παρέα με τη Λίνα και τον Γιάννη που θα πάρει μετά το πιέλο να πάει με τις Σέρες, ή εν πάση περιπτώσει πηγαίνετε τον εσείς, γιατί μπορεί να έχετε κερδίσει ένα Nissan Τζουκ! Που είναι το μεγάλο δώρο τη εκπομπή του αυτοκίνητο. Σήμερα μαζί μας στη Μακεδονία, διότι έχουμε Σέρες Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη επί δύο. Σήμερα ποια περιοχή? Αγία Τριάδα. Αγία Τριάδα και? Μποτσαρή. Και Μποτσαρή. Εκεί πάμε και για κανένα μπανάκι, είμαστε λίγο πιο καλά, αλλά εγώ καλά, είμαι ανοιχτός σε όλες τις προσκλήσεις σας, πρώτος γύρος. Κατηγορία πρώτο γύρο αμέσως, γιατί θα παίξει πρώτος ο Γιάννης. Η κατηγορία είναι πριν και μετά. Σημαίνει δύο λέξεις. Τη δεύτερη χρησιμοποιούμε
πολύ συχνά και τώρα. Την πρώτη τη χρησιμοποιούσαμε περισσότερο παλαιότερα, όχι ότι δεν ισχύει αν την πούμε και τώρα. Εντάξει. Ωραία. Καλή επιτυχία, αρχίζει πρώτο δυνατά. Γιάννη μου, πάμε. Λοιπόν, ο Θανασίδικτης άνοιξε το Γιάννη, ο οποίος σταματά σε ένα ερωτηματικό μυστήριο τύπος ο Γιάννης και μου λέει ένα σύμφωνο τώρα. Σίγμα. Όπως λέμε, στράτος. Και τα πρώτα 80 ευρώ στο φίλο μου τον Γιάννη έχουν μπει ήδη και θα μου πει αν θέλει να ρισκάρουμε το ερωτηματικό, δηλαδή χρεοκοπία ή τα 80 να γίνουν 5-80. Ρισκάρω. Εννοείται ρε, Γιάννη, κάτσε ένα με 80 ευρώ, θα τα βρεις μετά. Πανεύκολα, σηκώνω. Σηκώνεις. Όπως είμαι. Ναι. Όπως είμαι, σηκώνω και ο Γιάννης ή χρεοκοπεί ή τα κονομάει. Ναι! Κονόμα! Μπράβο. Κανάγης, καλώς ήρθατε το Χερσόνησο και καλή βραδιά. Γιάννη μου, 5-80, γύρισες μία φορά μόνο. Εντάξει, ναι. Θα αφήσω. Να συνεχίσω. Συνεχίσεις θέλεις, ε. Έλα, γόρι μου. Κι άλλα 150 ευρώ. Θα πω το κάπα. Και το κάπα υπάρχει, 150 ευρώ δικά σου, ανεβαίνεις στα 730. Αν θες να αγοράσεις κονία, θα μπορείς. Θα αγοράσω το αλφα. Το αλφα, όπως λέμε, άσπρα χώματα. Το οποίο δεν υπάρχει. Τρομερό, αλλά δεν υπάρχει. 6.630 ήταν ένα καλό ποσό και είναι ακόμη καλό ποσό. Αλλά αν η Λίνα ή η Αναστασία λύσουν αυτές το γρίφο, δεν θα το πάρει ο φίλος μου ο Γιάννης. Καλή επιτυχία, νεαρή μητέρα Λίνα. Λοιπόν, 50 ευρώ για πάνες. Το ταφ. Ταφ. Ωραία. Το πι. Πι πύργος. Όχι, δεν υπάρχει το γράμμα πι. Και η Αναστασία θα παίξει και αυτή το πρώτο γύρο. Καλή επιτυχία, Αναστασία μου. Ευχαριστώ πολύ. Βρε, Αναστασία, χάνεις τη σειρά σου. Όχι, μπράβο, ου. Αναστασία, είναι μπαλαντέρ. Και θα το πάρει με το πρώτο σου γράμμα, σε ακούω. Θα πω το λάμδα. Λάμδα. Όχι, έφυγα όπως ήρθα. Τα κορίτσια ήταν και τα δύο πολύ άτυχα στα γυρίσματά τους, στις επιλογές τους μάλλον των γραμμάτων. Γιάννη, 6.630, είδες πώς μπορεί να χαθεί το ποσό αυτό. Πες μου τι κάνουμε τώρα. Θα αγοράσω το έψιλον. Έψιλον. Ένα έψιλον, θυμίζω, είναι πριν και μετά. Μία λέξη που τη λέγαμε παλαιότερα, μία λέξη που τη λέμε τώρα, σημαίνουν ακριβώς το ίδιο. Και θα χάσεις και τη σειρά σου και παίζει η Λίνα. 20. Το ρο. Συνεχίζω. Αλλά 30 είναι μικρά τα ποσά που φέρνει η Λίνα συνέχεια. Το μη. Όχι, και η Αναστασία πλησιάζει τη λύση του γρίφου. Θέλει και ένα καλό ποσό όμως γι' αυτό. Πάμε, παιδιά, λίγο δυνατά γιατί έχουμε πέσει. 20 ευρώ σωθήκαμε. Έλα, Αναστασία. Το νι. Ναι, υπάρχει ένα νι. Αν ξέρετε τις λέξεις, τις λέτε. Τις πράτετε, αν δεν τις ξέρετε, γυρίζετε. Η Αναστασία που ένα βόλι θα το έχει παίξει, δεν μπορεί ένα μπασκετάκι μικρότερη. Σίγουρα θα μου τα πει μετά, έχει 50 ευρώ. Κρατής, το Δέλτα. Όχι, Δέλτα. Και ο Γιάννης έχει την ευκαιρία να πάρει 5-30 αν το λύσει. Αλλιώς θα γυρίσει τώρα. Δεν μπορώ να αγοράσω φωνή. Όχι. Και ο Γιάννης δεν μπορεί να αγοράσει φωνή γιατί έχει μία επιταγή στα χέρια του και 30 ευρώ σε ψηλά. Θα πω το ξύ. Ξύ. Ούτε. Λίνα. Κοντά στα επιπλά, αλλά πάλι στα 30 σταμάτησες. Το γάμα. Γάμα. Όμορφα, υπάρχει ένα γάμα και ίσως σου αποκαλύπτει τη δεύτερη λέξη. Νομίζω ξέρεις τη δεύτερη λέξη, έτσι ναι. Δεν είναι. Ναι, την πρώτη όμως. Αλλά δεν μπορεί να φανταστείς πώς η ίδια λέξη λεγόταν παλαιότερα. Θα γυρίσω. Να τον παρατηρώ, το βλέπω δεύτερη φορά σήμερα, αλλά εύχομαι τώρα να το πάρεις στα χέρια σου, ακούω. Το φι. Όχι. 0-2 με τον Μπαλαντέρ έχουμε κάνει σήμερα. Αναστασία, έχει τα λιγότερα χρήματα, αλλά μπορεί και να το λύσει να τα κάνει 100. Τώρα. Αν το ξέρει. Ξέρω. Σου φτάνουν 100 ή θέλει να δοκιμάσει την τύχη σου. Λέω να γυρίσω. Λες να γυρίσει, έλεγε. Είναι παιχνιδιά, ρε Αναστασία. Και καλά κάνει μεταξύ μας. Η Αναστασία ξέρει το γρίφο, όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα φέρει και παραλίγο να φέρει μια επιταγή, αλλά δυστυχώς γύρισαμε στα 30. Δεν πειράζει. Έστω. Θα πούμε το θήτα. Θήτα, παρακαλώ. Ωραία. Και βεβαίως όλοι, μάλλον όχι όλοι, η Αναστασία τουλάχιστον καταλαβαίνει ότι τελειώσαν τα σύμφωνα.
Θα πρέπει να το λύσει για 50 ευρώ και εμείς, επειδή είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, Αναστασία, θα στα κάνουμε 100. Τέλεια. Έλα. Λοιπόν, θηρευτής, κυνηγός. Θηρευτής, κυνηγός, παρακαλώ. Ολόσωστο 100 ευρώ για την Αναστασία σε ένα γύρο που μας ζόρισε λιγάκι. Και έφτασε πάρα πολύ κοντά στην εισπράξη αρκετά χρήματα ο Τζον, αλλά δεν τα κατάφερε διότι δεν μπόρεσε να βρει γρήγορα τον θηρευτή, όπως και η Λίνα. Δεύτερος γύρος τώρα. Λίνα, σου έχω νέα. Έχει ξυπνήσει ο γιος σου. Πώς τον έλεγε, είπαμε. Μιχάλη. Μιχαλάκης, έχει ξυπνήσει εκείνο ο μπαμπάς το έτσι. Παιδί μου, η μάνα σου είναι στον τροχό της τύχης και τα λοιπά. Τελείωνε γρήγορα. Παίζει, περιμένει. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι τίτλος ταινίας. Τίτλος ταινίας στον πίνακα. Μία ταινία ψάχνουμε. Τέλεια. Ή να βλέπεις ταινίες, έτσι δεν είναι. Έβλεπα βασικά τώρα. Έβλεπες. Ελληνικές ταινίες ή ξένες περισσότερο. Πολύ παλιά ελληνικές, τελευταία ξένες. Πρέπει να θυμηθείς τα παλιά. Ελληνικό τίτλο ψάχνουμε, παιδιά. Αναστασία, Γιάννη, ξεκινάμε με τη Λίνα. Για 20 ευρώ. Το Σίγμα. Υπέροχα. Καλά, 50 τώρα. Το Ταφ. Ταφ. Ωραιότατα. 190, Λινάκη. Τέλεια. Ωραίο ξεκίνημα. Να χαρά. Έλα, Θεσσαλονίκια μου. Παιδιά, τη Λίνα δεν τη θέλει με τα ποσά. Έχει γυρίσει 6-7 φορές μέχρι τώρα. Το μεγαλύτερο που έχει φέρει είναι 50. Κάναμε πάρτι. Εντάξει. Το ρο. 2-10. Απλά σε ενημερώνω για το ποσό που έχει. Ναι, για φωνία. Νιώσει κάποια στιγμή ότι ήρθε η ώρα για φωνία. Έλα, επιτέλους. Ούτε τώρα. Ούτε τώρα. 30 ευρώ μπροστά σου. Το νι. Τα γράμματα τα βρίσκεις. Λεφτά δεν βρίσκεις. Λεφτά δεν βρίσκω. Δεν μου έρθει. 240 ευρώ. Θα πάρω ένα φωνή. Θα πάρω το Α. Έχει 140. Δεν νομίζω ότι έχει υποψιαστεί την ταινία. Ελληνική ταινία ψάχνουμε, παρακαλώ. Και Μπαλαντέρ, ξανά μπροστά σου. Το Κάπα. Μηδέν στα τρία. Δεν μα θέλει το Μπαλαντέρ σήμερα, το έρημο. Δεν μα θέλει. Αναστασία, σειρά σου. Πάμε. Με 30 ευρώ ξεκινά. Θα πω το Π. Π. Ορίστε, δύο Π είναι 60 ευρώ. Ωραία. Θα συνεχίσει γυρίζοντα τον τροχό προφανώ. Βεβαίω. Και είναι ένα ωραίο ποσό, 100 ευρώ. Θα πω το Λάμδα. Λάμδα. Όχι, δεν υπάρχει Λάμδα. Γιάννη, σειρά σου. Ο Γιάννης σταματά στα 20 ευρώ. Για να... το μη. Το μη. Για να μας πει το μη, το οποίο υπάρχει μία φορά, παίρνεις 20 ευρώ και με αυτό παίρνεις το κτέλ για να πας στην Πάτρα που θα σπουδάσεις φέτος. Συνεχίζω. Ναι, γιατί μέχρι να πας έχει βγάλει λεφτά, ούτε καν για να φας κάτι της. Και επειδή είναι ωραίος τύπος, τον βλέπω για δώρο κοινού. Όχι, το πλησίασες. Θα πω το ξύ. Όχι, Λίνα, 140 ευρώ στην τσέπη σου. Θα αν το λύσεις, τα πήρες. Μα όχι ακόμα. Υπάρχει κάποιος από τους τρεις παίκτες που το γνωρίζει. Όχι ακόμα. Η Λίνα που όλοι αγαπήσαμε με τα 10, 20, 30, 40, άντε το πολύ 50 ευρώ, φέρνει 10 τώρα. Wow, εντάξει. Θα πω το γάμα. Λοιπόν, το γάμα. Και κρίμα είναι και διπλό. Παίρνεις μόλις 20 ευρώ. Ξέρεις την τελευταία λέξη. Γύρισε, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάξω τον τροχό της τύχης. Η Ιωσήφινα, ξέρω, θα έχει φέρει κάποιο ποσό τύπου 30-40, ε. Το Χ. Όχι. Αναστασία. Ναι. Το λύνουμε. Όχι, θα γυρίσουμε. Αναστασία, θα σου πω κάτι. Όπως συμβαίνει σε 11 στις 10 περιπτώσεις, η Λίνα, που μόλις έχασε, έλυσε το γρίφο. Το βρήκα. Το βρήκε, ναι. Έλα, Αναστασία μου, πάμε. Συμβαίνει 11 στις 10. Όταν χάνει κάποιος τη σειρά του. Λοιπόν, είναι η τέταρτη φορά, παρακαλώ, ησυχία, να κλείσει η μουσική, σταματημό όλοι. Είναι η τέταρτη φορά που φέρνουμε Μπαλαντέρ. Ναι. Θα το πάρουμε την τέταρτη φορά. Θα φανεί. Έχουμε περάσει και τη φαρμακερή την τρίτη. Ναι. Πες το. Θα πω το θήτα γιατί πριν μου πήγε καλά. Θήτα. 0 στα 4. Ωραία. Μπράβο μας. Ωραία. Ναι, γιατί μπορούμε. Δεν θα σε πάρει κανείς σήμερα. Εδώ μαζί μας θα μείνεις μέχρι το τέλος. Πέτρο, έπαθα κι εγώ το ίδιο. Το βρήκες τώρα. Ναι. Αναστασία μου, αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτό, συμβαίνει πραγματικά σε όλους τους παίχτες.
την επόμενη στιγμή που χάνουν τη σειρά τους, βρίσκουν το γρίφο. Συμβαίνει. Το θέμα είναι να το βρίσκετε την ώρα που παίζετε για να εισπράτετε. Γιάννη. Θα γυρνούσα, αλλά το βρήκα πριν το βρούνε. Ναι, οπότε θα το πεις τώρα να ησυχάσουμε, λέει. Σωστός ο Γιάννης, το Λίνδι τα παίρνει. Πάμε. Ζητείτε επιγόντως γαμπρός. Ζητείτε επιγόντως γαμπρός. Για 100 ευρώ. Είναι σωστό. Ναι. Ανδρέας Μπάρκουλης, Ρένα Βλαχοπούλου, Μπέτ Λιβανού. Ζητείτε επιγόντως γαμπρός. Την ήξερες την ταινία ή μάντεψες απλά τα γράμματα. Μετά τη θυμόμουνα. Ναι. Θυμήθηκα μετά τη πορεία. Ναι. Πάρε 100 ευρώ να θυμάσαι πράγματα πιο νωρίς και ανέβασε τα 200 ευρώ συνολικά, διότι με αυτά προηγήσε έναντι της Αναστασίας και της Λίνας, αλλά τώρα μεταξύ μας με 200 ευρώ ο πρώτος, 100 ευρώ η δεύτερη. Και η Λίνα που δεν έχει λεφτά, δεν υπάρχει καμία απολύτως συγκίνηση. Κοιτάξτε, βλέπετε συγκίνηση. Κοίτα αυτή τη μούτη, βλέπετε συγκίνηση. Τρίτος γύρος για να συγκινηθούμε. Πες η Αναστασία πρώτη σε αυτό το γύρο και η κατηγορία έρχεται αμέσως τώρα να δούμε αν θα σου αρέσει. Η κατηγορία είναι επαγγέλματα. Επαγγέλματα, είπε η Ιωσήφινα. Ακριβώς. Δύο, δηλαδή, έτσι. Ναι. Τώρα συσχετίζονται, δεν συσχετίζονται, θα το μάθουμε σε λίγο, Αναστασία. Θα φάνει. Τι επαγγέλεσαι, Αναστασία. Τώρα φοιτήτρια. Τώρα φοιτήτρια. Ναι. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Θα φάνει. Θα φάνει, λέει. Πού να πεις στην Ελλάδα. Άλλο σπουδάζεις, άλλο γίνεσαι. Δεν μπορεί να πεις σε αυτή τη χώρα. Τι θα γίνει, θα φάνει, λες. Πολύ σωστά, Αναστασία. Μπράβο, δεύτερη ευκαιρία. Έρχομαι. Πες ό,τι θέλεις, κάνε λάθος, δεν πειράζει. Από το σίγμα. Σίγμα. Και 40 και 80 και δεύτερη ευκαιρία και μπράβο και ξαναγύρισε. Ευχαριστώ. Όπα, φόρος. Εδώ θέλω οπωσδήποτε ένα σωστό σύμφωνο. Ωραία. Θα πω το πι. Και εδώ, δυστυχώς... Δεν θα εισπράξω τα λεφτά του Γιάννη. Ξαναπέζεις, έχεις δεύτερη ευκαιρία, ξαναπέζεις. Αυτό είναι. 150 ολόκληρα ευρώ. Θα πω το κάπα. 300! Τέλεια! Άντε, επιτέλους, παιδιά, περιμέναμε αυτό το ξεπέταγμα από τόση ώρα να το κάνει κάποιος. Αναστασία, 380. Συνεχίζουμε. Όπως θέλεις. Ωραία, θα γυρίσω άλλη μία και βλέπουμε. Όλο λόγια είσαι. Βρε, έλα, χαλαρά, άνετα και πάλι. Θα πω το λάμπα. Ωραιότατα και δεύτερη ευκαιρία ξανά. Θα αγοράσω το αλφα. Το αλφα υπάρχει τρεις φορές. Όμορφα, θυμίζω ψάχνουμε δύο διαφορετικά επαγγέλματα. Δύο ξεχωριστά εννοώ, έτσι. Ωραία, θα γυρίσω. Είκοσι. Λοιπόν, θα πούμε το μη. Τρία 80. Ναι. Κοντεύεις να τα κάνεις 400. Αν δεν θα τα κάνεις. Αν δεν θα τα κάνεις. Δεν πειράζει. Δεν θα τα κάνεις τώρα, γιατί ξαναπέζεις. Βεβαίως μπορείς να αλλάξεις στρατηγική και να αγοράσεις φωνή. Θα γυρίσω άλλη μία. Θα πω το τάφ. Ωραία. Σε πέρασε τα 4 εκατοστάρικα. Και επειδή είναι πολλά τα 4 εκατοστάρικα και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Να το λύσουμε. Όχι, θα αγοράσω φωνή. Πήγα να χαρώ κι εγώ, λέω το βρήκε. Ποιο θέλεις. Δεν το βρήκα. Το ΙΤΑ. Είναι κακή η επιλογή σου. Ξέρεις ένα από τα δύο επαγγέλματα. Βρήκα μόλις το πρώτο. Το πρώτο. Το δεύτερο, τίποτα. Τέλεια. Γύρισε ή αγόρασε. Θα γυρίσω. Άρα το γράμμα που θα μας πεις τώρα καθορίζει και το αν θα λύσει το γρίφο. Γιατί αν υπάρχει το γράμμα που θα μας πεις, μάλλον το λύνεις. Έλα. Θα πω το γάμα. Όχι, δεν καθορίζει γιατί ξέρεις την πρώτη λέξη ούτως ή άλλως. Θέλεις γράμμα στη δεύτερη. Δυστυχώς δεν μπορώ να σου πω πες μόνο το ένα επάγγελμα και με τα υπόλοιπα οικονόμησες τα άλλα λεφτά. Τα λεφτά. Αναστασία 380, σε ακούω. Λοιπόν, θα αγοράσω το Ιώτα. Αυτό θα βοηθήσει αρκετά, θεωρώ.
Θέλω να μου πεις τώρα από τα 280 ευρώ στα οποία βρίσκεσαι. Το βρήκα. Αν το λύνεις ή όχι. Το βρήκα. Το βρήκες. Ναι. Και τι κάνεις γι' αυτό, το λύνεις το... ή γυρίζεις. Θα γυρίσω κι άλλη μία. Η παιδιά το σκέφτηκε λιγάκι, σου λέει τι, ούτε 400 ευρώ. Γυρίζω. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λογικό. Συνήθως χρειάζονται πάνω από 2-3 χειροκοπίες για να λάβεις το τρόπαιο, αλλά αυτό που έκανες σου αξίζει. Έλα. Thank you. Γιάννη, τη γλίτωσες εδώ. Όπως και εσύ πριν είχες πολλά λεφτά και τα κορίτσια λύσαν το γρίφο, έτσι και τώρα είχε εργασία πολλά λεφτά, χρεοκόπησε. Αν το λύσεις, 100 ευρώ και για σένα, ρε Γιάννη. Αν θέλεις να γυρίσεις, εδώ είμαστε. Θα το λύσω. Πες το γρίφο και μετά γύρισε να δω τι θα έφερνες. Εγκληματολόγος, ανακριτής. Θα στο πω όπως το λέει και η γιαγιά μου. Βρε καλού τσκουμπιδί. Γιατί, γιατί δεν του λουερνάς μιάρα. Μιάρα, λουέρνα το. Γύρνα το μια φορά. Γύρνα το μια φορά. Άσε εδώ. Με μηδέν και αρκετές πιθανότητες να κερδίσεις ένα δώρο, ένα ποσό, ένα κατητής. Έστω ένα εικοσάρικο, βρε αδερφέ. Θα ήταν καλύτερα. Θέλω να πω ότι τώρα έβγαλες άλλο ένα εκατοστάρικο και τα μαζεύεις 100-100-100. Άρα έφτασες στα 3 εκατοστάρικα. Σπυρί, σπυρί. 3 εκατοστάρικα, ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι με ένα μόλις δώρο, ακόμα και η Λίνα που δεν έχει λεφτά τώρα, θα περάσει πρώτη. Θέλω να πω ότι θέλει λίγο παραπάνω ρίσκο και νομίζω ότι μετά τις διαφημίσεις θα το κάνετε αυτό. Διότι σπυρί σπυρίδα καταφέρουμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητο για να φύγουμε. Δηλαδή το κερδίζεις. Δεν θα έχεις λεφτά για τη βενζίνη, φίλε μου. Nissan Juke, φίλε μου. Έχει μέσα ABS, EBD, BA, ESP, TMS, συστήματα ασφαλείας. Βενζίνη δεν έχει, συγγνώμη, διαφημίσεις. Σαν Τζουκ, το αυτοκίνητο το οποίο είναι και σήμερα εδώ και περιμένει έναν από τους τρεις παίχτες για να φύγει και σήμερα μάλιστα θα φύγει για πολύ μακριά. Η ευελιξία λοιπόν αυτή δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το βλέπεις έτσι μεγάλο, τζιπόιδερ, αλλά κινείται στην πόλη. Έλουρος μιλάμε για τον Nissan Juke, αυτό το στολίδι στα SUV της Ιαπωνικής εταιρείας. Και έλεγα για τα χιλιόμετρα, διότι η Ιωσήφινα Τζουγκανάκη, τα παιδιά που έχουν έρθει σήμερα εδώ πέρα, μπορούν το αυτοκίνητο αυτό να το στρώσουν εύκολα, διότι εγώ και το έχω κάνει 5 χιλιόμετρα. Να, μέχρι να μπει εδώ πέρα. Τα λάστιχα τα έχω καθαρίσει. Τα υπόλοιπα 503, κυρίες μου, Πατσαλονίκη, και 540 για Σέρες Γιάννη. Σωστά. Περίπου 540-505 χιλιόμετρα θα τα κάνετε εσείς. Είμαστε έτοιμοι. Ένας από εσάς που θα φτάσει τελικό και θα σταθεί τυχερός για να πετύχει το σωστό φάκελο. Για την ώρα όμως ο τελικός είναι πολύ μακριά. Μόλις τώρα φτάσαμε στη λεξομαχία νούμερο 2. Είναι μία λεξομαχία για 200 ευρώ και η κατηγορία είναι πάνε πακέτο. Πάνε πακέτο. Εύκολα, Αναστασία, πες το. Βούτυρο μέλι. Βούτυρο μέλι. Ωραίος. Ενώ κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να πάει πακέτο είναι βούτυρο κακάο. Το οποίο το βάζουν στα χείλη όταν σκάνε. Πάμε να διαλέξει κατηγορία. Ζωολογία, παροιμία ή οδού και λεωφόρου. Οδοί και λεωφόροι, τι λες. Οδού και λεωφόρου. Όντω, και αν είναι από την Αθήνα, δεν σε πειράζει. Θα το παλέψω. Να το παλέψουμε. Ιωσήφινα, οδοί και λεωφόροι. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλου γνωστού δρόμου. Ακριβώ. Σε ποια πόλη. Είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν θα δυσκολευτούν. Οπα. Έλα, είστε και οι τρεις στο κόλπο. Και οι τρεις στο κόλπο. Αν και ζω για τη στιγμή που θα πεις είναι δρόμοι των Σερών. Θα μας πεθάνει όλος ο Γιάννης. Λοιπόν, αλλά ο Γιάννης Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι έχει περάσει εκεί το μεγάλο μέρος της ζωής σου, έτσι. Φαντάρος στη Θεσσαλονίκη. Αν μόνο φαντάρος πει Θεσσαλονίκη. Ω, και βόλτες, και βόλτες. Λοιπόν, Αναστασία μου, ψάχνουμε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάς. Ωραία. Θα δώσω μια μικρή βοήθεια πριν μας πει η Αναστασία το πρώτο γράμμα και προς τους τρεις βεβαίως, ότι ψάχνουμε τρεις δρόμους και όχι τέσσερις όπως βλέπετε. Κάποιος δρόμος
έχει δύο λέξεις. Αναστασία. Ωραία. Θα πω το ταφ. Ταφ. Σήκωσε παρακαλώ τον φόρο που υπάρχει στον τροχό της τύχης και πες μου από ποιον παίχτη θα πάρεις κανένα 2 εκατομμύρια το πολύ. Από τον Γιάννη. Από τον Γιάννη θα πάρεις 150 ευρώ ολόκληρα. Γιάννη, συγγνώμη. Πώς θα το καταφέρει ο Γιάννης χωρίς αυτά τα 150. Λοιπόν, ήξερε ο Γιάννης που μαζεύε λίγα λεφτά, σου λέει θα μου τα πάρουν, θα μου τα πάρουν, βγάλω εγώ πολλά, θα μου πάρουν τα λίγα. Ωστόσο για την τώρα, Αναστασία, παίρνεις 150 και δεν τα παίρνεις καν. Τα έχω εγώ. Με πιστεύεσαι? Εννοείται. Κακός. Γύρισε. 50. Λοιπόν, θα πω το σίγμα. Το λάμβα. Ο τελευταίος δρόμος έχει ένα λάμβα. Πάμε. Οπ. Παρά λίγο να γίνει ζημιά μεγάλη. Όχι όμως δεν έγινε ζημιά. Ήρθε και το 200. Ωραία. Θα πω το πι. Πύργος. Μαύρος πύργος. Έχω την καρδεμία εδώ. Η καρδεμία σε πήγε καλά μέχρι τώρα. Τώρα όμως θα πρέπει με τις δικές σου δυνάμεις γιατί παίζει ο Γιάννης. Και ξεκινάμε τα 100 ευρώ. Θα πω το κάπα. Ωραία. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι από Σέρες, αλλά ξέρει Καμψαλονή γιατί υπηρέτησε τα σύνορα και φύλαγε τα σύνορα εκεί με το βαρδάρι. Έλα ρε Γιάννη, πάμε. Συνεχίζω. Αυτός είναι ο Γιάννης, κύριοι. Και κυρίες μου, δώρο κοινού. Πάρ' το ρε Γιάννη. Κοίτασέ το. Δεν θα πάρει και μόνο στο κοινό, το δώρο. Είναι ένα υπέροχο ρολόι. Ένα υπέροχο ρολόι από τον Όμιλο Φεστίνα Group Ελλάς, Όμιλος Κωστοπούλου. Ένα ρολόι το οποίο το κοινό μας θα έχει δυνατότητα να αφορά και να θυμάται πόσο ωραία πέρασε εδώ. Συνεχίζω. Με ένα γράμμα πρώτα θα συνεχίσεις. Θα πω το μη. Μπακλαβάς, ναι, παίζεις ξανά τώρα. Ωραία! Θα το σηκώσω. Χωρίς γράμμα, έτσι. Ωραία. Μαγιά. Θα πω το νι. Νι. Τώρα σηκώσε το φίλε μου, μπράβο. Ωραίος. Λοιπόν, νέο παιδί είσαι, σιγά σιγά θα κάνεις το σπιτικό σου και εσύ. Χρειάζεσαι έπιπλα 905 καταστήματα Αθήνα. Αδικία. Θα έρθουμε και Θεσσαλονίκη ή θα έρθουν μόνο τους τα έπιπλα γιατί θα μπει στο www.900.gr στο ανανεωμένο e-shop και να διαλέξεις έπιπλα. Πάρε 300 ευρώ, πες μου τι κάνουμε τώρα. Έχουμε 300. 520 σύνολο. Θα συνεχίσω. 20. Θα πω το β. Όχι, κακό συνέχισες τελικά. Λίνα, είσαι μόνο που δεν έχεις χρήματα. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να περάσει ακόμη και πρώτη. Με ένα γύρισμα μόνο. Θα δούμε. Έλα, όχι, δεν θα δούμε, Λίνα. Θα το κάνεις, Λίνα. Θα το κάνεις, Λίνα. Ωραία, μπορεί να μην είναι με ένα γύρισμα, αλλά κερδίζεις μια δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση που μου βρεις ένα σωστό σύμφωνο. Τέλεια. Το Δέλτα. Δέλτα. Την είδα με μεγάλη άνεση, Λίνα, να λέει το Δέλτα, το οποίο της έδωσε τα πρώτα της 120 ευρώ και μια δεύτερη ευκαιρία. Άρα ξέρει τουλάχιστον κάποιους δρόμους. Κάτι ξέρω, την τελευταία δεν ξέρω. Συνέχισε. 30. Θα παίξεις ξανά επειδή έχασες τη σειρά σου λόγω της δεύτερης ευκαιρίας που κέρδισες πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μου είπες να κλείσεις το τελευταίο. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ που δεν είμαι πολύ δυνατός με Θεσσαλονίκη ή με δρόμους, ξέρω μόνο το τελευταίο. Πάμε. Το γάμα. Καλέ. Δεν θα γυρίσεις έτσι, βερεσέ, τα πετάς όλα. Είναι δεύτερη ευκαιρία στο μυαλό μου. Εγώ το κρατάω αυτό που είπε. Κοίτα να δει, με κουράζει. Πηγαίνει έλα. Θα το πει το ίδιο γράμμα που είπε πριν, το γάμα. Το γάμα, ναι. Το γάμα. Σωστό. 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 Α. Πόσα λεφτά έχω. Μένει σίγουρα Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί το τελευταίο καταλαβαίνει ότι ήταν πολύ εύκολο. Ναι, ναι. Εντάξει. Τα λεφτά δεν είναι πάρα πολλά. Πόσα είναι. 200 ευρώ. Θέλω να μπω στο παιχνίδι με αυτό να το βρω και να το λύνω λίγο τώρα. Γιατί δεν με βλέπω. Δεν σε τρώει το χέρι σου, Καθόλου. Καθόλου. Όχι. Έχω πέσει σήμερα σε κάτι παιδιά. Μιλάμε ρίσκο όλοι. Μόλις βγάζουν 100-200 ευρώ σταματάνε. Πες το. Το λέω. Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Λαγκαδά.
Βεβαίως και είναι σωστό, παρότι και η Λίνα, όπως πριν και ο Γιάννης, στεναχώρησε. Για 200 ευρώ δεν νομίζω ότι αξίζει να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να λύσει ένα γρίφο. Θέλω να γυρίσω σε ένα Λίνα για να δεις τι μπορεί να σε περίμενε. Και νιώθω ότι για πρώτη φορά θα ερχόταν κάτι πάρα πολύ καλό. Να το. Ήταν 100 ευρώ για σένα. Οπότε, Λίνα μου, δεν έπαιξε σωστά που δεν ρίσκαρες λίγο παραπάνω και ο τροχός θέλει ρίσκο. Πέμπτος γύρος. Γιάννη, σχέση σου με τις παροιμίες ποια είναι, καλή? Πιστεύω ναι. Με τα ζωάκια, καλύτερη? Γιατί μία από τις δύο κατηγορίες έχουμε τώρα. Παροιμίες. Παροιμίες λες καλύτερα? Παροιμία έχουμε. Σου κάτσε ρε, φίλε, σου φίλε. Παροιμία, έλα. Σου κάτσε παροιμία, σου κάτσε καμιά χρεοκοπία, έτσι για να θυμάσαι. Όχι. Είναι από τις καλές χρεοκοπίες αυτή, είναι αυτή που δεν έχει λεφτά να χάσεις, οπότε πρακτικά μόνο τη σειρά σου αφαιρεί και παίζει τώρα η Λίνα πρώτη σε αυτό το γύρο. Η Λίνα, η οποία είναι παραδοσιακή, πιστή, δεν έχει τολμήσει να σηκώσει κεφάλι πάνω από 50 ευρώ. Το σίγμα. Σίγμα. Και είχε 3 σίγμα τουλάχιστον, τα κάναμε 150. Εγγύηση. Πόσα? Λίνα, 50. Α, το ταφ. Για γύρισε πάλι που έχεις δεύτερη ευκαιρία. Α, τέλεια. Το θύμισα εγώ, ε. Ναι, ναι. Το έχεις ξεχάσει. Για ρίξω το άλλη μία βόλτα. Έρχομαι δίπλα σου, γιαγούρι. Έτσι, έλα εδώ, κάτσε εδώ. Θα φύγεις μάλλον, ναι. Όπως είπε. Δεν μετράει τίποτα. Το ρο. Ατελείως χάλια η κατάσταση. Δεν ξανάρχεσαι εδώ. Ναι, εγώ σου φταίω, ρε Λίνα. Τόση ώρα τους τσάκισες όλους. Εγώ ήρθα και έχασες. Παίζει η Αναστασία, η οποία μου χρωστάει μία γάτα. Ναι, να τη δω. Ναι, γιατί όταν πήρες την κάντε μη, αυτομάτως σοφάρισες το Γιάννη. Ναι. Τέρμα η βοήθεια σου. Θα παίξεις να το πάρεις τη. Έλα. Πάμε. Οπα, οπα. Έλα. Αναστασία μου, έχασες το 500 ευρώ για ένα εκατοστό. Το κάπα. Γιάννη, το νου σου. Ναι. Έλα ρε Γιάννη. Όχι πάλι. Το ίδιο ακριβώς, καρμπών με την Αναστασία. Θα πω το λάμδα. Και το πέτω το λάμδα, το βαρύ, το σεραϊκό, έτσι. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Πάμε πάλι. Να γυρίσω. Θα πω το μη. Μη. Όχι εσύ. 3 μη. Μόλις για 10 ευρώ. Ξανά, Γιάννη, ξανά. Δώσ' του, με πάθος. Πάμε για 500, Γιάννη. Θα πω το νη. Γι' αυτό υπάρχει 2 φορές. 150 ευρώ το σύνολο. Ναι. Άμα δε σε θέλει, δε σε θέλει. Θα πω το πι. Συνεχίζουμε. Θα πω το ζήτα. Λίνα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, σειρά, Αναστασία. Θα πω το Β. Είπες το Β, πήρε 40 ευρώ και είπες εντάξει. Θα σου πω κάτι, Αναστασία, και θα το πω. Να το πω, Ισφίνα, μου επιτρέπεις. Να το πεις. Δεν είναι εντάξει. Χρειάζεται μια μαζική ενέργεια. Πάμε 5. Πήρατε τώρα κοινού, πήρατε. Πού είναι η ενέργεια σας? Τώρα, Αναστασία, φέρτα. Δεν σας φέρνω ούτε για ποδαρικό πρωτοχρονιά, να ξέρω. Πες μου. Θα πω το γάμα. Να το εκεί στο βάθος, κήπος. 70 ευρώ, γύρνα πάλι, σε παρακαλώ. Απίστευτο. Το δέλτα. Να το, η παροιμία μας έχει και δέλτα, έχεις μόλις 80 ευρώ.
Μπορούμε για χειρότερα, μπορούμε. Ναι, ξέρω, αγαπητέ μου. Είμαι στο μυαλό σας. Σαν τον καθηγητή Xavier από τους X-Men, το διαβάζω. Λες, τι κατέμιδες να... Ναι, συμφωνώ. Σήμερα είναι άτυχη. Παιδιά, είστε πολύ άτυχοι παίχτες. Γιάννη. Να γυρίσω. Ναι, βεβαίως. Να έρθουν οι επόμενοι να αρχίσει από τώρα το αυριανό παιχνίδι. Έλα, Λίνα. Έλα, Λίνα. Πόσα έχω. 6.150. Αν το λύσεις, θα πάρεις και 150 ευρώ. Αφού 150 έχεις. Θα γυρίσω μια. Έχουμε δύο σερί χρεοκοπίες. Έλα. Ναι! Έλα, ρε! Επίσης... Ελπίζω να είναι σωστό το σύμφωνο που θα πω. Νομίζω είναι το τελευταίο. Ένα ρολόι φεστίνι έρχεται στα χέρια σου με ένα γράμμα. Έλα. Το ψι. Ψι. Τέλεια. Τέλεια. 180. Συν το γράμμα 190. Συν αυτά που είχες. Κράτα το δώρο και μπουμπούνα το. Ευχαριστώ. Ξεφούρνησέ το. Συμβουλές δίνουν πολύ. Ψέμα όμως λίγη. Αχ. Κάτι, ναι. κάτι. Κατάλαβα. Κάτι ήταν λάθος και το κατάλαβες τώρα, το λάθος. Νομίζω, ναι. Όχι, ρε Λινά. Και η Λίνα ήταν η μόνη παίχτρια με λεφτά. Η Αναστασία δεν έχει λεφτά. Αν το λύσει, παίρνει 100. Το λύνεις. Δεν έχει και άλλα, συμφωνώ. Πάμε. Συμβουλές δίνουν πολύ. Ψωμί όμως λίγοι. Εκεί στο ψωμί έγινε η δουλειά. 100 ευρώ για την Αναστασία. Σε ένα γύρο ο οποίος πάλι καλά που δεν μας χρωστάνε κιόλας, έκτος γύρος. Ο πέμπτος γύρος ήταν με διαφορά ένας από τους πιο άτυχους γύρους που έχουμε δει φέτος τουλάχιστον. Γι' αυτό και οι τρεις παίκτες μας εδώ έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ποσά που είναι λίγο αποκαρδιωτικά. Για την ακρίβεια, 1.200 ευρώ η Λίνα που είναι στην τελευταία θέση, 300 ο Γιάννης που είναι δεύτερος και 400 η Αναστασία που είναι πρώτη. Για την ώρα έχουμε μια κατηγορία που περίσσευσε από την αρχική τριάδα μας και αυτή η κατηγορία είναι... Ζωολογία. Ζωολογία. Λίνα, συχαμερά. Συχαμερά, δύο, συχαμα. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Αυτό, είπα. Το είπα. Τέλος, παίξτε. Έδωσα μία βοήθεια και στις τρεις. Σταθερά. Ναι, δεν το συζητάμε πια για τα 30 και τα 40, είναι δεδομένο. Το σίγμα. Ωραία. Έλα, Λινά. Ναι, ναι, όχι. Παραλίγο. Την έχω εδώ την κάτουλα. Την κρατάω γερά. Φαντάσου εγώ προσωπικά, δεν έχω λόγια. Εγώ! Πού να τα βρεις. Έλα, Αναστασία. Έλα, 80 ευρώ να ανέβουμε. Πάμε, μπράβο. Θα πω το πι. Πι. Γιάννη, παίξε. Δέκα. Θα πω το κάπα. Ξανά. Ανίατη περίπτωση αυτή η τριάδα. Λίνα! Λίνα, περίμενε με. Υπάρχει λόγος. Είσαι άτυχη, τα δοκιμάσαμε όλα. Κόσμο, κοινό, αύριο, τα πάντα. Περίμενε με. Τρέχω, δεν με προλαβαίνει η κάμερα. Ούτε ο γαλανούρι στο θράσος κανείς. Και πάω να πάρω ένα γούρι. Μία πιπίλα. Πού είναι μία πιπίλα. Γούρι! Το φέρνω! Γούρι! Λοιπόν, είναι η πιπίλα του μικρού Μιχαλάκη, του γιού σου. Ναι. Ο οποίος επειδή βλέπει τη μαμά τόση ώρα με εδώ με στα φώτα, εδώ με τον κόσμο, δεν κλαίει καθόλου. Ήσυχος. Δεν θέλει πιπίλα, την κράταγε έτσι. Με την πιπίλα στα χέρια θα γυρίσεις. Έτσι. Έλα, να δούμε πώς θα αλλάξει το γούρι. Κάτι γίνεται, το σώζει ο Μιχαλάκης σιγά-σιγά, έλα. Το ταφ. Ναι, δεύτερη ευκαιρία, πάμε πάλι. Εδώ ο Μιχαλάκης 80, έλα. Ανεβαίνουμε. Το ρο. Ρο. Η πιπίλα πάει καλά, Λίνα. Με την πιπίλα στιχτά στο χέρι ξανά, δώσ' του.
Ναι, 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 μείνε, μείνε, μείνε. Τουλάχιστον πλησιάζεις. Το μη. Έχει πάρει φορά, μόλις πήρε την πιπίλα στο χέρι. Πάμε δυνατά. Στοπ, 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 στοπ. Δώσε μου τη δεύτερη ευκαιρία. Α, και αυτή δες. Προϊόν πιπίλας είναι. Πάλι καλά. Ξανά, ξανά, ξανά. Το Δέλτα. Δεν ξέρω άλλο αυτό. Λοιπόν, μπορεί να αγοράσεις ένα φωνή να θέλεις. Θα πω το Αλφα. Αλφα, άσπρα χώματα. Το γάμα. Γάμα. Πολύ, 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 πολύ κοντά στη λύση. Μπράβο, ναι. Επιτέλους. Είναι και ποσό, είναι εκατοστάρικο. Πρόσεξε, Λινά. Ο κόσμος χειροκροτεί γιατί είναι πρώτη φορά που σε βλέπει να φέρνεις ένα τόσο μεγαλειώδες ποσό. 100. Τέλεια. Αλλά με αυτά τα δεκάρικα και εικοσάρικα, είναι, το 100 είναι μεγάλο. Γι' αυτό χαρήκαν οι άνθρωποι. Θέλω να συνεχιστεί η χαρά αυτή με το σωστό σύμφωνο. Λάμδα. Λάμδα. Γιατί νομίζω ότι το βρήκα κιόλας. Ναι, επιτέλους! Έλα, Λίνα, κάνω το σταυρό μου. Είδα, η πιπίλα. Κάνω το σταυρό. Έφερα την πιπίλα. Εδώ, εδώ η πιπίλα. Εδώ η πιπίλα. Θα το λύσει με την πιπίλα ψηλά, παρακαλώ. Λοιπόν, αλογόμηγα, ναι. Κατσαρίδα. Συμπαθέστατα. Ναι, επιτέλους! 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 220 ευρώ σε αυτό το γύρο. Πάλι η Ιωσήφινα μου, δεν βγάλαμε πολλά λεφτά. Έρχομαι η Ιωσήφινα δίπλα σου. Λίγο να... Διότι δεν έχω βρεθεί δίπλα στην. Καλά. Πλησέ φούστα καλύτερα έχετε δει ποτέ στον κόσμο. Ποτέ. 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 220 ευρώ έβγαλε η Λίνα και με αυτά τα χρήματα περνάει. Βγαίνει στα 420 και είναι πρώτη. 400 βεβαίως έχει η Αναστασία μας και ο Γιάννης έχει μείνει στα 300. Τι σημαίνει αυτό, ότι μετά τις διαφημίσεις, πρακτικά όποιος λύσει το γύρο θα είναι και ο νικητής του παιχνιδιού, γιατί οι διαφορές είναι της ισοπαλίας. Θέλω να αφήσω εδώ την Ιωσήφινα να κατευθύνει τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί έχουν έρθει από Σέρες, από Θεσσαλονίκη. Από παντού. Από... Βλέπετε Ροδόπη, Καβάλα, Ξάνθη, Θράκη, τι ντρέπεστε. Ντρέπεστε, τι ντρέπεστε. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Έλεγα πασαρέλα τώρα. Δείξε μου. Πάμε μαζί. Ναι, ναι. Βραβείο άτυχων παικτών σήμερα. Διότι έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη χιλιόμετρα, από Σέρες, οι τρεις παίχτες μας και έχουν καταφέρει όλοι μαζί με το ζόρι να ξεπεράσουν το χιλιάρικο. Όλοι μαζί. Σίγουρα η τύχη δεν ήταν μαζί τους στα πρώτα δύο μέρη της εκπομπής. Μπαίνουμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος και η Αναστασία, η Ελίνα και ο Γιάννης, που είναι ισόπαλοι για μένα, διότι αυτά τα ποσά που βλέπει όλος ο κόσμος τώρα δεν είναι ποσά διαφοράς, είναι ποσά ισοπαλίας, μπορούν να αλλάξουν ακόμη και με την επόμενη λεξομαχία. Η κατηγορία είναι ομόριζα. Ακούω τη Λίνα. Ατομικός. Ατομιστής. Βεβαίως. Λίδια ρίζα το άτομο. Λοιπόν, Λίνα, 200 ευρώ για σένα. Να που περνάς μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μάλλον όχι για πρώτη. Πέρασες πριν τις διαφημίσεις οριακά για 20 ευρώ. Τώρα βελτιώνεις τη θέση σου άλλα 200 ευρώ και παίζεις και πρώτη στο γύρο που κρίνει τα πάντα. Είναι μπόνους γύρος για 200 ευρώ. Αυτό σημαίνει Αναστασία, Γιάννη, μάλλον, πιθανότατα, όποιος λύσει το γρίφο αυτόν, είναι τελικό μαζί μου. Δεν είναι θέμα ποσών. Είναι θέμα λύσης γρίφου. Και πρώτη ξεκινά
η Λίνα, με αυτό τα απαντάς. Ένας αγωνιώδης γύρος ξεκινά αυτή τη στιγμή. Η κατηγορία είναι στη δουλειά. Ξεκινάμε με 40 ευρώ για το πρώτο σύμφωνο. Το σίγμα. Σίγμα. Ναι. Πάμε. 200 ευρώ. Κι άλλα 80. Στο φύλλα για το τελευταίο γύρο, Λίνα. Το ταφ. Ταφ. Δεν στο φύλλαγε. Δεν μου το φύλλαγε, όχι. Η νίκη περνάει στα χέρια της Αναστασίας, η οποία αυτή τη στιγμή κρατά στα χέρια της στο τελικό. Διότι είσαι ήδη πρώτη. Είσαι ήδη πρώτη, ενώ με τη λύση του γρίφου και μόνο. Ναι. Παρακαλώ. Δεν έχω σημασία τα ποσά. Θα πω το κάπα. Όχι. Γιάννη, έλα. Θα πω το λάμδα. Λάμδα. Παρακαλώ, γύρισε ξανά τον τροχό. Μπράβο. Θα πω το πι. Μπράβο, παιχνίδι μου. Έχεις ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 100 ευρώ. Έχεις 120. Ωραία. Αν μου δώσεις 100 ευρώ, σου δίνει ένα φωνήεν, μένεις με 20 ευρώ. Θα συνεχίσω. Ναι. Ό,τι πεις, γράφει 500. Θα πω το ρο. Ρο. Υπάρχει 20 το 500 ευρώ. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είναι δικό σου, αν δεν λυθείς στη συνέχεια από σένα ο γρίφος. Προφανώς και μπορείς να παίρνεις φωνή έντα ανά πάση στιγμή. Θα πάρω το έψιλον. Έψιλον. Υπάρχει ένα. Θα συνεχίσεις με φωνή ή με σύμφωνο. Θα πάρω το αλφα. Αλφα. Πολύ καλύτερο από το έψιλον, υπάρχει 4 φορές στο γρίφο μας. Η επόμενη επιλογή σου αφορά φωνήεν ή σύμφωνο. Μπορώ να λύσω και το γρίφο κιόλας. Γιάννη, το πολύ πολύ να κερδίσεις αν λύσεις το γρίφο. Θα γυρίσω. Θέλεις να μου πεις ότι ξέρεις το γρίφο. Δεν είμαι σίγουρος για κάτι. Οκ. Okay. Γιατί μου φάνηκε το να γυρίσεις μια παράδρομη απόβαση. Αλλά αν δεν είσαι σίγουρος, θα το σεβαστώ και μπορείς να γυρίσεις. Ένα ρολόι φεστίνα. Τόσο κομψό όσο αυτό που φοράω εγώ, θα έρθει στο χέρι σου. Και ένα γράμμα θα εξαφανιστεί ακόμη. Θα πω το γάμα. Γάμα. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ κοντά, πολύ κοντά στη λύση του γρίφου και στο τελικό. Πόσο κοντά, Γιάννη. Θα πάρω το γιώτα. Γιώτα. Ωραία επιλογή. Είπες το γράμμα που ξέρεις, την τελευταία λέξη. Σωστά. Εμφανίστηκε άλλο ένα, θα σε βοηθήσει σίγουρα. Θα γυρίσω. Γύρισε. Σ' ακούω. Θα πω το ζήτα. Γιατί, Χριστιανέ μου, δεν παίρνεις ένα φωνή. Μπορούσα να πάρω. Το ξέχασα. Λίνα, είσαι πρώτη. Το ξέρω. Αν ξέρεις το γρίφο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Θα σου πω ότι έχεις 200 ευρώ. Ωραία, θα πω το ήττα. Ήττα. Να μια λογική μαντεψιά, η οποία ίσως δίνει τη λύση και τον τελικό στη Λίνα. Αν όχι, έχεις άλλα 100 ναι. Και τον τροχό για σύμφωνο. Θα πω και το όμικρον. Θυσιάζει, καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, και τα τελευταία 100 ευρώ. Και έχει όμικρον. Και μάλιστα πολλά όμικρον. Τόσα πολλά που αν μου το λύσει, παρότι θα πάρει μόνο τον μπόνους και τα 100 ευρώ, θα είναι τελικό δίπλα μου. Στη βρήκα. Δουλειά. Το βρήκα. Το βρήκες. Δεν γυρνάω. Δεν βλέπω αυτό να είναι πρόσωπα. Όχι το βρήκα. Πού είναι το χαμογελό σου, Λίνα. Είμαι αγχωμένο. Λίνα. Λοιπόν, κρατώ την πίπυλα για το αρχή. Η απάντησή σου, επειδή έχετε στεσσαριστεί όλοι, θα κρίνει τα πάντα. Σε ακούμε δυνατά. Αξιολόγηση, απόδοση. Εργασίας. Το παιχνίδι τελείωσε με δραματικό τρόπο και νικήτρια τη Λίνα. Πολλά στο χιλιάρικο, Ελίνα. Με 920 ευρώ και μια πιπίλα στο χέρι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Γιάννη που τελευταία στιγμή μου τα θαλάσσωσε. Ευχαριστήθηκε ο φίλος μου για τη Δήμα Θεσσαλονικιά, την Αναστέζια. Ένα μεγάλο μπράβο.
Ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Έκανα στη Μανούλα. Λοιπόν, η Μανούλα, παιδιά, να σα πω κάτι. Να σέβεστε, είναι μάνα, είναι. Έτσι, να σέβεστε έτσι. Τη μάνα. Έχει έξοδα. Έτσι, να σέβεστε τη μάνα, να σέβεστε. Συγχαρητήρια, Μανούλα. Η μάνα έχει και δίπλωμα. Και από ό,τι μου είπε, έχει τον άντρα τη μαζί. Δεν έχω δίπλωμα. Δεν έχει δίπλωμα. Έχει ο σύζυγο. Τώρα θα την πάρω για τελικό. Έχει βγάλει ήδη κανένα χιλιάρικο. Θα με αυτοκίνητο. 9-20. Θα φύγετε με δύο αυτοκίνητα. Τα παιδιά έχουν διπλωμά. Θα του δώσετε να οδηγήσουν το καινούργιο να το στρώσουν. Να γυρίσουν το παλιό. Να νιώσουν και αυτοί λίγο την κλίκα. Μένετε εδώ και οι δύο Βορελαδίτε. Παίρνω τη μανίτσα. Και πάμε τελικό με 920 ευρώ. Κοντά στο χιλιάρικο λοιπόν, τα κέρδη σου, καλοφάγωτα. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ήρθε η στιγμή για το πόρτ μπεμπέ. Τα έχουμε αυτά, δε. Πάμε σε άλλα. Σε έβαλα να κάτσεις πίσω στον Ισάν Τζουκ, μόνο για να σου αποδείξω ότι μπορεί να κάνετε άλλα 2-3 κουτσούβελα. Έτσι. Αν δεν είναι δικά μου, έχω βλέπει μοιράζω ευχές. Είναι μια καλή επιτυχία. Σωστός. Η φίλη μου η Λίνα με την πιπίλα στο χέρι, που θα ομολογήσεις σε όλη τη γη αυτή τη στιγμή ότι όταν σου έδωσα την πιπίλα, τότε γύρισε το παιχνίδι για σένα. Ναι, εννοείται. Θα εννοείται, μου δώσεις το γούρι μου. Το νούμερο 17, παρακαλώ. Βεβαίως. Και θα έρθεις μαζί με την πιπίλα σου δίπλα μου να ακούσουμε τι μας έχει το κορίτσι μας η Ιωσήφη. Η κατηγορία του τελικού είναι Έλληνας συνθέτης. Ωραία. Έλληνας συνθέτης. Ορίστε εδώ βρίσκεται το όνομά του και ήρθε η στιγμή να βάλουμε τα γραμματάκια μας, έτσι. Mm-hmm. 9 σύνολο. Ας μπουν τα πρώτα 5 εφόσον υπάρχουν, τα παραδοσιακά. Ό,τι υπάρχει τουλάχιστον μεταξύ του λάμδα, του πι, του σίγμα, του ταφ και του αλφα. Μόνο το ταφ δεν υπήρχε. Σειρά σου. Τρία σύμφωνα. Το νι. Το πρώτο γράμμα είναι το νι, όπως λέμε νινί. Είσαι νινί ακόμα. Το δέλτα. Το δέλτα. Το ρο. Και ένα φωνή. Το γιώτα. Νι, δέλτα, ρο, γιώτα, Έλληνα συνθέτης. Πάμε παρακαλώ. Εξαιρετικά. Σε ακούω. Διονύση Σαββόπουλος. Με ερωτηματικό. Με ερωτηματικό, Ελίνα. Με ερωτηματικό. Με ερωτηματικό. Βρήκα, γι' αυτό είπα δέλτα, εννοείται. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο σου, μπράβο σου. Θα το πω. Θα το πω, δηλαδή, όχι και είναι δίπλα μου. Θα το πω. Για να την αποδεσμεύσω να πάει στο παιδάκι της, στον άντρα της, τον μεγάλο σε μέγεθος και στον πιο μεγάλο. Γιατί είναι η διενικήτρια σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ, 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 πολύ... Άστα. Να μην πω τη λέξη. Δεν επιτρέπεται. Ένα παιχνίδι πήγε στραβά και ανάποδα. Όμως τελειώνει με τον πιο όμορφο τρόπο. Με τη Λίνα να κερδίζει και τον τελευταίο... Μάλλον να λύνει και τον τελευταίο γρίφο. Και έτσι εκτός από το χιλιαρικάκι που πήρε, τα 920 ευρώ, να παίρνει, να εισπράττει και το περιεχόμενο του φακέλου. Το οποίο μπορεί να είναι ένα ποσό, εξωπρεπέστατο. Μακάρι. Μπορεί να είναι και ένα αυτοκίνητο. Ακόμα καλύτερα. Αν ακούτε έναν ήχο από μακριά, ένα παιδικό ήχο, είναι γιατί ο μικρός σου γιος δεν κρατιέται και φωνάζει μαμά, 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 μαμά. Με αυτόν τον ήχο ανοίγω αυτόν εδώ το φάκελο. Το νούμερο 17, το οποίο είχε μέσα. 3.000 ευρώ! 3.920 και το 4.000 ευρώ! Πολύ περίεργα, υπέροχα. Λοιπόν. Ναι, χάρη, χάρη στο Διονύη Σαββόπουλο, το συμπατριώτη σου, γιατί η Σαλονίκα παίρνει σχεδόν 4.000. Χρωστά ωραίο σαλονικό την κοκκέρα μα στου αντιπάλου σου. Εννοείται. Που ήταν φοβερά παιδιά και λε σε όλη την Ελλάδα αυτό που ήδη ξέρει. Ότι όποιο γυρίζει, Λίνα. Κερδίζει φυσικά. Καλό βράδυ. Μπράβο, παιδιά.